καλωσορίζουμε λοιπόν στα 7η Χριστοστόμια. Δυστυχώς είχαμε μια απουσία πέρσι λόγω του κορονοϊού στην συνέχιση αυτού του τουρνουά. Ένα τουρνουά που ξεκίνησε σχεδόν την τελευταία δεκαετία με μεγάλη αγάπη για να θυμόμαστε ανθρώπους όπως ήταν ο Άγιος Χριστόστομος Σμύρνης, ένας ιερέας που βοήθησε πάρα πολύ και έγινε Άγιος και γι' αυτό όλη την ελληνική χριστιανοσύνη και με την θυσία του και με αυτά που έκανε, τα ιδανικά του. Να θυμίσουμε ότι ήταν αυτός ο οποίος ίδρυσε τον Πανιόνιο και τον Απολλώνα στη Σμύρνη με υψηλά ιδανικά, με ιδεώδη που πάνω απ' όλα είχε τις αρχές του αθλητισμού. Οπότε εμείς έχουμε υποχρέωση και να το τιμούμε και να το θυμόμαστε. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον Δήμαρχο και όλη τη Δημοτική Αρχή, γιατί είναι όλα αυτά τα χρόνια, όλες τις Δημοτικές Αρχές, γιατί όλα τα χρόνια στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, όχι μόνο όσον αφορά το τουρνουά, ό,τι έχει σχέση τόσο με την ομάδα μας, όσο και με όλες τις ομάδες της Ελλάδας, όσον αφορά τον αθλητισμό. Να μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Παόλου είναι αρρωγός και αυτός που είναι ο κύριος, να το πω χρηματοδότης, να το πω αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν τα σωματεία. Και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Δήμαρχο για το πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω τα σωματεία που είναι κοντά μας, το Πανιόνιο με τον κύριο Λαμπαδινό, τον κύριο Δημητρίου μου από το Πανεθραϊκό και τον κύριο Κάμπαξη από τη Μικρασιατική Μεγάλο. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα προσφυγικό τουρνουά με σωματεία που έχουν καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Σε αυτό το τουρνουά υπάρχει μια ιδιαίτερη φέτος, ας πούμε, ευαισθησία, γιατί συμπληρώνουμε 90 χρόνια από την ημέρα ίδρυσής μας, από το 1931. Στη διάρκεια του τουρνουά θα γίνουν και κάποιες βραβεύσεις ανθρώπων και αθλητών που θεωρώ ότι δώσανε κάτι παραπάνω όσον αφορά την έγκλη που έχει αυτό το σωματείο. Και νομίζω ότι θα γίνει ένα όμορφο τουρνουά με ομάδες αντάξιες της καταγωγής τους. Συγγνώμη. Να δώσω το λόγο στον Δήμαρχο και μετά στους εκπροσώπους των ομάδων, αν θέλουν να πούνε κάτι.